Με μοναδικό υποψήφιο τον Ευάγγελο Βενιζέλο, στις κάλπες προσήλθαν τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να αναδείξουν τη νέα ηγεσία. Οι κάλπες άνοιξαν και στην Ξάνθη όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα στις 9 το πρωί, ενώ η συμμετοχή του κόσμου κρίθηκε παραπάνω από ικανοποιητική. Η προσέλευση πραγματικά είναι πάρα πολύ υψηλή. Δεν έχει κάνει κοιλιά από το πρωί καθόλου μα καθόλου. Κάποιοι δεν το πιστεύανε ότι θα υπάρχει αυτή η προσέλευση. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι η προσέλευση θα υπάρχει. Είμαι από αυτούς που εμπιστεύομαι τη βάση του ΠΑΣΟΚ. Είμαι από αυτούς που εμπιστεύεται τα μέλη και τους φίλους. Στην ορεινή περιοχή πώς είναι τα πράγματα? Ακριβώς, αναλογικά είναι όπως και εδώ. Και στη Σταυρούπολη και στη Σμύνθη, αλλά και στον Κάμπο, Γενισαία, Άβδυρα κτλ. Είναι μηνύματα που έρχονται από όλη την Ελλάδα ότι πάνω θα ανεβεί ο αριθμός που υπολογίζεται ότι θα προσέλθει στις κάλπες. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αριθμό, αλλά σίγουρα κάποιοι θα εκπλαγούν. Ωστόσο βλέπουμε ότι περισσότερο το παλιό ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, δεν βλέπουμε νέο κόσμο, κύριε Τσαρτσάρα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Ναι, έχετε δίκιο. Το έχω διαπιστώσει και εγώ, το έχω προσέξει. Και κακά τα ψέματα, η μεγάλη βάση του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το παλιό ΠΑΣΟΚ, άσχετα αν για μένα είναι ένα το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει παλιό και νέο, αλλά δυστυχώς πολλοί νέοι σήμερα δεν δώσανε μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το παρόν. Οι υπόλοιποι νέοι αυτή τη στιγμή όμως είναι αυτοί που διαχειρίζονται όλη αυτή τη διαδικασία, συμμετέχοντας σαν επιτροπές στις κάλπες. Αυτό όμως είναι και ένα προμήνυμα για το τι θα συμβεί στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή θα μπορέσετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του νέου κόσμου, ο οποίος περισσότερο πλήττεται? Το πιστεύω απόλυτα. Ότι πράγματι είναι ένα προμήνυμα και για τις εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και είχαμε πει ότι το στοίχημά μας είναι και από εδώ και πέρα για η συμμετοχή στα έσω του ΠΑΣΟΚ. Χωρίς την νεολαία όμως μέχρι στιγμής συμμετοχή. Δεν θα το πω απόλυτα χωρίς την νεολαία. Μην κρυβόμαστε. Η νεολαία σήμερα είναι αυτή που βρίσκεται άνεργη. Ο νεολαίος είναι αυτός έχει επικραθεί περισσότερο. Και αυτός ο ίδιος ο νεολαίος δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ πήγε από αντίδραση κάπου αλλού. Θα συμμετάσχουν οι νεολαίοι, βέβαια αλλάζοντας και συνθήκες σε πολλά πράγματα, αλλά και σε όλα τα κόμματα. Πιστεύετε ότι η αλλαγή ηγεσίας θα συσπυρώσει τελικά το ΠΑΣΟΚ, θα πάει με καλά ποσοστά στις εθνικές εκλογές? Ένα σύνθημα βάλαμε για αυτή τη διαδικασία. Ξεκινάμε. Κύριε Υπουργέ, το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ ξεκινάει σήμερα με τον αριθμό των ψηφοφόρων που θα προσέλθει στις κάλπες και δίνει και ένα μήνυμα για το τι θα γίνει στις εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρέπει να το θέσουμε κάπως έτσι. Νομίζω ότι ξεκινάει για το ΠΑΣΟΚ μια καινούργια πορεία να μπορέσει να περιγράψει και να εκφράσει την Ελλάδα μετά την κρίση. Υπήρξε μια πολύ δύσκολη περίοδος που προηγήθηκε. Το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του και ο ίδιος ο επόμενος πρόεδρος, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ανέλαβαν πολύ μεγάλες ευθύνες, ένα πολύ δύσκολο έργο. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής ολοκληρώνεται αυτό με αρκετά μεγάλη επιτυχία και έχουμε και τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα για αυτή την πορεία. Και πλέον η υποχρέωσή μας είναι να εκφράσουμε την Ελλάδα μετά την κρίση. Αυτό είναι το στοίχημα και το ΠΑΣΟΚ καλείται να αποδείξει ότι έχει μέσα του ακόμα δυνάμεις που μπορεί να δώσει το επόμενο μεγάλο πιστεύω στον ελληνικό λαό. Θεωρώ ότι η σημερινή διαδικασία θα πάει καλά, δηλαδή θα υπάρξει αρκετά καλή συμμετοχή κατά τη διάρκεια της και ότι θα σηματοδοτήσει ακριβώς ένα καινούριο ξεκίνημα όπως το έχει εκφράσει και ο επόμενος πρόεδρος, χρησιμοποιώντας τη λέξη αρχίζουμε. Ο χρόνος επαρκεί για τον νέο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να αντιστρέψει το κλίμα? Κοιτάξτε, τα πράγματα θα φανούν με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Σίγουρα ο χρόνος φαίνεται λίγος, αλλά εάν αναδείξει, διότι το ΠΑΣΟΚ μίλησε μέσα από τη γλώσσα της αλήθειας όλο αυτό το διάστημα, δεν υπενήχθηκε, δεν κρύφτηκε, δεν προσποιήθηκε, διότι
Οι προσποιήσεις και οι πενιγμοί φέραν το αποτέλεσμα στη χώρα εκεί που ήταν. Έτσι λοιπόν, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας, νομίζω παίρνει και τη θετική ανταπόκριση. Το αν θα προλάβει να αναστρέψει το κλίμα, εγώ πιστεύω ότι ο χρόνος είναι ικανός να μπορέσει να δημιουργήσει συσπήρωση, διότι αυτή η σημερινή διαδικασία είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι θα μπορέσει να ανακτήσει τις δυνάμεις του προς την εκλογική διαδικασία. Βέβαια, όλα αυτά είναι εικασίες, είναι προβλέψεις, είναι αναλύσεις. Θα το δούμε όταν προκύψει το αποτέλεσμα. Πάντως, τα στοιχήματα για τον νέο πρόεδρο και το ΠΑΣΟΚ, με πρώτο τη συμμετοχή στην ψηφοφορία που φαίνεται το κερδίζει και στη συνέχεια την ανασυγκρότηση και τη μάχη των εθνικών εκλογών, είναι δύσκολα.